Ο Γερμανός αντικαγκελάριος Φίλιπ Ρέσλερ δήλωσε σήμερα ότι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να συνεχίσει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι όλα τα κόμματα χρειάζεται να βοηθήσουν για να σταθεροποιήσουν την υπερχρεωμένη αυτή η χώρα. Υπέρ της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων τάχθηκε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντο Βέστερβελε, ο οποίος ευχήθηκε η Ιταλία να αποκτήσει σύντομα μια σταθερή κυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρώπης. Δεν είστε Ελλάδα, η Ευρωζώνη δεν έχει το περιθώριο για ένα σενάριο ελληνικού τύπου στην Ιταλία με νέες εκλογές, λέει σε ιταλική εφημερίδα ο αρμόδιος του Γερμανικού Κυβερνώντος Κόμματος για την Εξωτερική Πολιτική, Φίλιπ Μίσφελντερ. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη πάντως, σε σημερινή του συνέντευξη, άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτό σε συνεργασία με την κεντροαριστερά. Η Ιταλία δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη, πρέπει να αντιδράσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα κόμματα πρέπει να κάνουν κάποια θυσία για το κοινό όφελος. Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές παρουσιάζουν σημαντικές απώλειες, ενώ οι αποδόσεις των Ιταλικών και Ισπανικών ομολόγων αυξάνονται, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι το αποτέλεσμα των Ιταλικών εκλογών θα οδηγήσει σε νέα αναταραχή στην Ευρωζώνη, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.